Καλωσορίζουμε τον Νίκο Βασιλάκο. Όπως κάθε Πέμπτη στην εκπομπή έχουμε μια στήλη για την τεχνολογία, δημοσιογράφος τεχνολογίας, και σήμερα βέβαια από κοινού, Νίκο μου, και εσύ και εμείς όλοι οι συντελεστές της εκπομπής, θέλαμε λίγο να συζητήσουμε για το πώς η τεχνολογία βοηθά τις μετακινήσεις. Τι γίνεται σε άλλες χώρες, καθώς και οι Ευρωπαίοι βέβαια αγαπούν τα τρένα, μετακινούνται με αυτά. Ναι. Και ποια σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης υπάρχουν τέλος πάντων στις μετακινήσεις μας. Καλή σου ημέρα, ναι. Δύσκολη ημέρα, τα λέγαμε καλημέρα και χθες. Καλημέρα και από μένα, είναι δύσκολη κλίμα. Ημέρα και είδατε ότι μέχρι και η Google έβαλε πένθος, ναι, για την Ελλάδα και τον κόσμο για αυτό που έχει συμβεί, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους και γι' αυτό πρέπει μαζί να δουλέψουμε για να μην έχουμε άλλους νεκρούς, άλλα θύματα και άλλα τροχαία δυστυχήματα. Αυτό μπορεί να γίνει με συγκεκριμένα συστήματα, τα οποία θα σας πω ότι είναι χαμηλού κόστους, όμως χρειάζεται μία ψηφιακή ευαισθητοποίηση. Τι, δηλαδή, σημαίνει, τι σημαίνει ψηφιακή ευαισθητοποίηση? Ότι θα πρέπει ο εργαζόμενος που είναι στο τελευταίο μίλι ή τελευταίο χιλιόμετρο, γιατί μιλάμε με μίλια στα τρένα, θα πρέπει να αποδεχτεί ότι θα πρέπει να αγκαλιάσει τη νέα ουσιαστικά δυνατότητα που του παρέχεται μέσα από συστήματα που έχουν να κάνουν με ψηφιακή χρήση στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή, έχουμε σύστημα ελέγχου της τροχιάς. Έχουμε σύστημα το οποίο βλέπει ανα πάσα στιγμή και ελέγχει την απόσταση που έχουν οι δύο ράγες. Αυτό είναι βασικό σημείο ελέγχου για επιγενόμενα ατυχήματα. Δηλαδή για μια βλάβη, για κάτι που μπορεί να έχει συμβεί στις ράγες, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή για μια βλάβη, για κάτι που μπορεί να... Ναι. Και σκεφτείτε ότι φεύγουμε και από τη ράγα και πηγαίνουμε μετά σε συστήματα τα οποία ελέγχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι το πού βρίσκεται το τρένο, συστήματα τηλεματικής, και το άλλο είναι συστήματα τα οποία ελέγχουν τη συνείδηση του οδηγού. Δηλαδή, α, όπως για τα ΙΟΤΑΧΗ που είχαμε δει κάποιες φορές. Κουμπί, για τα έξυπνα αυτοκίνητα. Ακριβώς αυτό γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει ένα κουμπί το οποίο λέγεται Dead Man's Switch. Δηλαδή, ο διακόπτης του νεκρού. Αυτό το κουμπί, ανά 5 δευτερόλεπτα στο μετρό, και σας το λέω γιατί μίλησα με ανθρώπους στη στασή σήμερα για το ατύχημα και από εκεί πήρα πάρα πολλές πληροφορίες, τα οποία εμπλουτίζουν το ρεπορτάζ που κάνουμε μαζί τώρα. Οι άνθρωποι λοιπόν της στασή μου είπανε, Νίκο, 5 δευτερόλεπτα εμείς το τσεκάρουμε τον οδηγό. Πρέπει να πατήσει με το πόδι ένα κουμπί. Εάν μιλάει στο τηλέφωνο, εάν πάθει καρδιακή προσβολή, εάν συμβεί ατύχημα, αμέσως ο σειρμός φρενάρει. Αυτά που εφαρμόζονται λοιπόν, που εφαρμόζει στασί στο Αττικό Μετρό και στο μετρό, πρέπει να εφαρμοστούν και σε όλο το σύστημα το σιδηροδρομικό της χώρας. Δηλαδή, ο διακόπτης του νεκρού, νούμερο ένα. Δύο, να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε να ελέγχουμε τον οδηγό, μην κοιμηθεί, μην συμβεί κάτι τέτοιο. Και το τρία, η τηλεματική. Η τηλεματική είναι ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να ελέγχουμε πού βρίσκεται ο σειρμός. Πού είναι κάθε στιγμή. Αυτό είναι χαμηλού κόστους το σύστημα. Δεν είναι υψηλού κόστους. Απλώς χρειάζεται πολιτική βούληση να εγκατασταθεί το σύστημα. Ναι, έχουμε προβλήματα. Ναι, υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες που κλέβουν το χαλκό. Αυτό συνέβαινε πάντα. Απλώς πήγαινε ο εργαζόμενος, όταν υπήρχε εργαζόμενος, και έφτιαχνε το χαλκό, αποκαθιστούσε το ρεύμα. Δηλαδή, γιατί δεν λειτουργούν τα φανάρια? Τα γνωστά προβλήματα με τα καλώδια, δηλαδή, που κόβεται το ρεύμα. Αύριο το πρωί κάποιος θα πάει να κλέβει τα καλώδια. Αυτό, ναι. Ναι. Είναι μια ευκαιρία να δούμε ρεαλιστικά αυτό που συμβαίνει. Που σημαίνει υπτάμενα drone, τα οποία μπορούν να κάνουν περιπολίες. Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει όριο στην αξία που μπορεί να έχει. Αυτό το θεραπεύουμε πώς? Με τηλεματική, με το σύστημα του Dead Man Switch που πατάμε το κουμπί ανά 5 δευτερόλεπτα και με συστήματα που εγκαθίστανται, έξυπνα συστήματα που μπαίνουν στα τρένα, όπως αυτό που βλέπουμε, το οποίο αυτό το έξυπνο σύστημα τι κάνει? Σου λέει, σε τσεκάρω, σου βγάζω πράσινο φωτάκι, σου δίνω 20 δευτερόλεπτα. Εάν στα 20 δευτερόλεπτα δεν πατήσεις το κουμπί,
Εγώ θα σου βγάλω κόκκινο φωτάκι και μετά θα παγώσω το τρένο. Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Πώς να έχω εμπιστοσύνη στον άνθρωπο όταν μπορούν να συμβούν τέτοια πράγματα και μεγάλα ατυχήματα? Ο άνθρωπος έχει κόπωση, έχει οικογενειακές στιγμές, μπορεί να έχει καταναλώσει ουσίες ή ποσότητες αλκοόλ που απαγορεύονται και να πήγε να κάνει τη βάρδιά του γιατί νόμιζε ότι αντέχει. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλό να αφήσουμε στον άνθρωπο τον έλεγχο των ανθρωπίνων ζώων, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με 350 άτομα. Δεν συζητάω τι κεφάλαιο ανοίγει για την ΕΜΑΚ και την πολιτική προστασία και την ανθρωπιστική βοήθεια, που εκεί θέλουμε έξυπνα συστήματα. Δηλαδή, σου λέει ο επιβάτης που διασώθηκε, θέλαμε και ένα σύστημα να κάνει ανιχνεύσεις, να σβήνει τις φωτιές, να κινηθεί γρήγορα. Όλα αυτά έχει υποχρέωση το σύγχρονο κράτος να τα προμηθευτεί. Νίκο μου, θα τα ξαναπούμε λοιπόν όλα αυτά, γιατί δεν έχουμε τώρα άλλο χρόνο. Φίλες. Να σε ευχαριστήσουμε, μας τα εξήγησες πολύ ωραία και θα τα συζητήσουμε ξανά και την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ήταν και δύσκολη ημέρα. Εγώ.